Συναδέλφες και συνάδελφοι, η ιστορία της ταξικής πάλης και των αγώνων μας είναι γεμάτη με αναμετρήσεις και συγκρούσεις με τις δυνάμεις και τους μηχανισμούς του κεφαλαίου. Είναι γεμάτη από γεγονότα που τροφοδότησαν τους αγώνες των επόμενων γενιών, από συμπεράσματα που σφυριλάτησαν και διαπαιδαγώγησαν χιλιάδες πρωτοπόρους αγωνιστές να μην σκύβουν το κεφάλι μπροστά στους εκμεταλλευτές. Η ιστορία γράφεται κάθε μέρα, κάθε ώρα και στιγμή και γεμίζει τις σελίδες της με παραδείγματα που επιβεβαιώνουν τη θέλησή μας, την ακλόνητη πίστη και αντοχή μας να περπατήσουμε ως το τέλος στο δρόμο που έχουμε διαλέξει. Το δρόμο που οδηγεί σε έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς φτώχεια και πολέμους. Η ιστορική του μέλλοντος, οι επόμενες γενιές έχουν να γράψουν και να διδακτούν πολλά από τους αγώνες που δίνουμε όλοι εμείς σήμερα. Αυτοί, συναδέλφες και συνάδελφοι, αυτή είναι η μεγαλύτερη συμβολή μας, το όπλο μας στον ανειρήνευτο πόλεμο με το κεφάλαιο, τους μηχανισμούς, τις δυνάμεις που το στηρίζουν. Όσο και αν προσπαθούν οι αντίπαλοι μας, όσο και αν σχεδιάζουν να ξεπερδέψουν από μας, δεν πρόκειται να τα καταφέρουν. Όσο και αν στέκονται αμήχανα απέναντί μας και ψάχνουν τι άλλο θα κάνουν για να μας βγάλουν από την άκρη, εμείς είμαστε εδώ για να ακυρώσουμε τα σχέδιά τους και να μεταδώσουμε τη φλόγα του αγώνα και της αντεπίθεσης στους εργάτες, στον απλό λαό που περνάει τα πάνδυνα από τη βαρβαρότητα του δικού του κόσμου. Η αναμέτρηση που δίνουμε, συναδέλφες και συνάδελφοι, οι μάχες που οργανώνουμε φανερώνουν τη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο κόσμους. Απ' τη μια μεριά είναι ο δικός μας κόσμος, ο κόσμος των ανθρώπων της δουλειάς, της ανιδιοτελούς προσφοράς χωρίς ανταλλάγματα και προνόμια για το δίκαιο των πολλών. Όλοι εμείς που είμαστε έτοιμοι να κάνουμε θυσίες για τα πιο μεγάλα ιδανικά που γέννησε ποτέ η ανθρωπότητα, χωρίς να υπολογίζουμε προσωπικό κόστος, χωρίς να νοικοψυχάμε απέναντι σε δυσκολίες, χωρίς να συμβιβαζόμαστε με τον αρνητικό σχετισμό δύναμης και να προσπαθούμε ακούραστα να τον ανατρέψουμε, χωρίς να φοβόμαστε την καταστολή και όλους τους μηχανισμούς του κεφαλαίου που λυσαλέα στέκονται απέναντί μας για να μας τρομοκρατήσουν, όπως έγινε και προχθές στο Καβούρι, στο συνέδριο παροδία που οργάνωσε η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ. Είμαστε έτοιμοι από καιρό και τώρα να αντιμετωπίσουμε σχεδιασμούς της μεγαλοεργοδοσίας, των κυβερνήσεων και των μηχανισμών της. Με την καθημερινή μας δράση, τη ζωντανή παρέμβασή μας μέσα στους χώρους δουλειάς, εκεί που η εργατική τάξη βιώνει την εκμετάλλευση, που τσακίζεται η ζωή και τα όνειρά της, εκεί δίνουμε το παρόν για να οργανωθούν οι αγώνες με επίκεντρο τις ανάγκες των εργαζομένων. Ποτίζουμε στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια, το δέντρο της ταξικής πάλης, της ανασύνταξης του κινήματος, της ενίσχυσης της προοπτικής και της διεξόδου της τάξης μας για να έρθουν καρποί, για να φέρει καρπούς και αποτελέσματα, για να έρθουν μικρές και μεγαλύτερες νίκες, μέχρι την πιο μεγάλη νίκη να απαλλαγεί η τάξη μας από τους εκμεταλλευτές και τα τσιράκια τους. Η δικιά μας κούφια, συνάδελφες και συνάδελφοι, κρατάει από τις πιο λαμπρές σελίδες των αγώνων της ιστορίας και των πρωτοπόρων αγωνιστών. Απέναντί μας υπάρχει ένας άλλος κόσμος που μας πολεμάει με λύσα. Είναι αυτός ο κόσμος, το κεφάλαιο με τα κόμματά του,
τους μηχανισμούς και τις δυνάμεις του, που χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για να θωρακίσει τη βαρβαρότητά του. Απέναντι μας είναι αυτοί που βάζουν μπροστά το εγώ από το εμείς, που βάζουν μπροστά το ατομικό βόλεμα και το τομάρι τους ενάντια στους πολλούς και το κοινωνικό συμφέρον, ενάντια στην πρόοδο. Είναι αυτοί που έφεραν τα ΜΑΤ προχτές στο συνέδριο της ΓΕΣΕ για να εξασφαλίσουν ότι τα δικά τους παιδιά θα παραμείνουν στις θεσούλες τους για να στηρίζουν τη γραμμή του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του. Αυτοί που έδωσαν λίστες με κομμουνιστές συνδικαλιστές στην αστυνομία για να μπλοκάρουν την είσοδο στο χώρο του συνεδρίου των κομμουνιστών. Αυτοί που σχεδίασαν να κάνουν πράξη τον ομολογημένο πόθο τους, να πετάξουν έξω από τη ΓΕΣΕ τους ενοχλητικούς κομμουνιστές που τους κάνουν τη ζωή δύσκολη, που ονειρεύονται να έχουν ελεύθερο το πεδίο για να κάνουν τις βρωμιές τους, να μην τους παίρνει χαμπάρι κανένας, να μην παίρνει χαμπάρι κανένας το ρόλο τους δίπλα στο ΣΕΠ, δίπλα στις κυβερνήσεις που φέρνουν αντεργατικά μέτρα, που χτυπάνε ό,τι απέμεινε από συντάξεις και κοινωνική ασφάλιση, το δικαίωμα στην απεργία, που κάνουν τα πάντα για να ελέγξουν το περιεχόμενο των αγώνων, να χειραγωγήσουν και να εγκλωβίσουν τους εργαζόμενους στα θέλω και τις απαιτήσεις του κεφαλαίου. Συναδέλφες και συνάδελφοι, η ιστορία όμως γράφει και δεν ξεγράφει. Όσο και αν προσπάθησαν, δεν τα κατάφεραν. Η εικόνα της αναμέτρησης προχθές στο Καβούρι που γινόταν το συνέδριο παροδία της ΓΕΣΕΕ είναι αποκαλυπτική. Επιστράτευσαν θεούς και δαίμονες, κατασταλτικούς μηχανισμούς, ασφαλίτες και μπράβους που τους βάφτισαν παρατηρητές του συνεδρίου για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το ταξικό κίνημα, τις δυνάμεις που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ. Δεν βρήκαν να τους υπερασπιστούν ούτε ένα απλό εργάτη, ούτε ένα σωματείο που θα διαδήλωνε υπέρ τους απ' έξω από το ξενοδοχείο. Απέναντί τους διαδήλωσαν εκατοντάδες συνδικάτα, χιλιάδες εργάτες που παράτησαν υποχρεώσεις, που έκαναν απεργία, έχοντας να αντιμετωπίσουν την εργοδοσία που τους έλεγε ότι «Τι απεργία είναι αυτή που κάνετε, μην απεργείτε, δεν έχει νόημα, αφού η μάχη αυτή που γίνεται κάτω στο Καβούρι είναι μάχη για τα κουκιά και για τις καρέκλες». Όχι, κύριε της εργοδοσίας, δεν είναι έτσι. Αυτή η μάχη που δώσαμε, οι μάχες που δίνουμε, είναι μάχες με γραμμή και περιεχόμενο. Αγώνας που συνδέεται με το αύριο και τη δυνατότητα των εργατών να κάνουν πραγματικότητα την προοπτική που είναι προς το συμφέρον τους. Είναι μάχη για να βρεθεί η εργατική τάξη με το κίνημά της σε καλύτερες θέσεις και όρους στον πόλεμο με τη μεγαλοεργοδοσία και τις δυνάμεις της μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Εμείς δεν είμαστε σαν αυτούς. Εμείς δεν υπολογίζουμε κουκιά και καρέκλες. Δεν είμαστε βολεμένοι. Στις δικές μας αποφάσεις βαραίνει το κριτήριο των συμφερόντων της εργατικής τάξης. Συναδέλφες και συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα γραφτεί στην ιστορία ότι χιλιάδες διαδήλωσαν, απήργησαν, απαιτώντας να φύγουν οι εργοδότες μέσα από τα σωματεία. Ίσως και να είναι η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο. Είναι εξίσου σημαντικό ότι κάτω από το βάρος της δικής μας πίεσης, της δικής μας δράσης, της επίδρασης που έχει η γραμμή μας μέσα στους εργαζόμενους και σε λαϊκά στρώματα, αναγκάζονται ακόμη και δυνάμεις μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα που δεν συμφωνούν μαζί μας σε ελιγμούς. Ο προβληματισμός μέσα σε πρωτοβάθμια σωματεία που δεν συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ δυναμώνει. Υπάρχουν και πολλαπλασιάζονται ερωτήματα μέσα στα σωματεία για το ρόλο της ηγετικής ομάδας της ΓΕΣΕΕ.
Είναι μεγάλη υπόθεση ότι με τους αγώνες μας κερδίζει έδαφος, ανοίγονται νέες δυνατότητες της εισπύρωσης δυνάμεων στη γραμμή και στην τακτική που προωθεί το ΠΑΜΕ. Ότι περισσότεροι εργαζόμενοι νιώθουν αηδία για τον αντικομουνισμό που ξεδιπλώνουν οι άνθρωποι της εργοδοσίας μέσα στα συνδικάτα. Υπάρχουν πολλοί, αυτή είναι η αλήθεια, υπάρχουν πολλοί που σήμερα δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, που έχουμε συγκρουστεί μέσα στα συνδικάτα για το περιεχόμενο και τη γραμμή πάλι των αγώνων, που όμως αντιλαμβάνονται ότι η επόμενη μέρα θα βρει τους εργαζόμενους αντιμέτωπους με μεγαλύτερες δυσκολίες, με το κεφάλαιο και τις δυνάμεις του ακόμα πιο επιθετικό. Οι εικόνες με την απόβαση των ΜΑΤΣ στη Μυτιλίνη, τη Σάμο και τη Χίο, το σιδερόφρακτο ξενοδοχείο στο Καβούρι, η εικόνα του αστυνομικού που βγάζει όπλο και σημαδεύει απέναντι σε φοιτητές, δεν πρέπει να προσπεραστούν. Δεν πρόκειται για τυχαία περιστατικά. Πολλαπλασιάζονται και θα πολλαπλασιαστούν ακόμα περισσότερο όσο το κεφάλαιο απαιτεί πάση θυσία να υλοποιηθεί η γραμμή του. Εδώ, συναδέλφες και συνάδελφοι, εδώ βρίσκεται η ουσία που κρύβεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παραποιείται και αλλοιώνεται από τα παπαγαλάκια του συστήματος για να χειραγωγηθούν οι εργαζόμενοι, για να ταυτιστεί η καταστολή με τη μία ή την άλλη κακή κυβέρνηση έναντι μιας άλλης που θα έρθει στο μέλλον για να κάνει τα ίδια πάλι, αφού βέβαια έχει καταγγείλει προηγούμενα την καταστολή. Θυμίζουμε σε όσους το ξεχνούν, θυμίζουμε ότι δεν πάει πολύ καιρός πίσω που ασφαλίτης έβγαλε όπλο σε οικοδόμους που απεργούσαν απέναντι στον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν πάει πολύ καιρός πίσω που συνδικάτα και εργαζόμενοι τρώγαν στην πλάτη τους το ραβδί της αριστερής καταστολής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Η ουσία είναι λοιπόν ότι το κεφάλαιο με όλες του τις κυβερνήσεις, με το μαστίγιο και το καρότο, προσπαθεί να επιβάλλει το χωροφύλακα στους αγώνες και τη συνδικαλιστική δράση. Αυτή θα είναι η επόμενη μέρα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Νόμος και τάξη για τα συμφέροντα των λίγων, στο στόχαστρο και την Εμιτόμο, τα συμφέροντα και οι ανάγκες των πολλών. Συναδέλφες και συνάδελφοι, η επίθεση θα συνεχιστεί. Η αναμέτρηση με το κεφάλαιο και τις δυνάμεις του τώρα πρέπει να δυναμώσει. Τώρα ψηφίζεται το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο Κατρούγκαλου Φρούτση. Αύριο θα έρθει ο νόμος για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Θα έρθουν και άλλοι αντεργατικοί σχεδιασμοί που είναι πολλοί και θα ξεδιπλωθούν με γοργό ρυθμό. Εμείς από την πλευρά μας μια υπόσχεση μπορούμε να δώσουμε, ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα και τίποτα από όσα έγιναν, όσα γίνονται, όσα σχεδιάζονται για τον περιορισμό των διαδηλώσεων των αγώνων, τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να μείνει αναπάντητο. Όλα θα απαντηθούν με τους αγώνες μας. Πολύ καλά συνάδελφοι έκαναν οι νησιώτες και τους έστειλαν από εκεί που ήρθαν, απέναντι στη μεγαλοργοδοσία, στους εργατοπατέρες, στους κατασταλτικούς μηχανισμούς και τους άλλους μηχανισμούς του κεφαλαίου, τους λέμε ότι εμείς είμαστε εδώ. Εδώ θα κάνουμε τον τελικό λογαριασμό και απολογισμό. Και να είστε σίγουροι, να είναι και αυτοί σίγουροι ότι εμείς θα είμαστε κερδισμένοι. Γεια σας.